Η ΑΕΚ χωρίς την ιστορία της και χωρίς τον κόσμο της είναι κάτι άλλο, είναι ΑΕΚ μόνο στο όνομα. Η ΑΕΚ όμως που έχουμε γνωρίσει όλοι και που ονειρευόμαστε να ξαναδούμε είναι η ΑΕΚ με τη συγκεκριμένη ιστορία, είναι αυτή που έχει χαράξει συγκεκριμένες μνήμες και έχει χαράξει και συγκεκριμένες πορείες, έχει μεταβάλει και την πορεία του ελληνικού αθλητισμού μπασκετικά μιλάω τώρα και ποδοσφαιρικά και σε άλλα αθλήματα, αλλά μπασκετικά, προς το καλύτερο και προς το θετικότερο. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να βασίζεται σε επενδυτές ή χρηματοδότες, έχει τη δυνατότητα να είναι μόνη της καθαρή, υγιής και αυτοχρηματοδοτούμενη μέσω των πόρων που σας προανέφερα. Ο αγώνας διαρκείας πρέπει να συνοδεύεται και από μια έμπρακτη απόδειξη της αγάπης διαρκείας, της διαρκούς αγάπης προς την ΑΕΚ. Χωρίς αυτό να συνιστά εξαναγκασμό σε υποχρέωση προς τον κόσμο μας, αλλά σε πρόσκληση για βοήθεια και συνδρομή σε αυτό που έχει χτιστεί και αυτό που αναμένεται να φανεί και στο παρκέ. Με νοικοκυρεμένη τακτική, με χαμηλό budget, αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος, αυτοσυντηρούμενη πλέον και αυτοχρηματοδοτούμενη η ΑΕΚ, θα μπορέσει να παραμείνει στην Α1. Σίγουρα, για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η συμπαράσταση των οπαδών και των φίλων της ΑΕΚ. Πιστεύω ότι όλοι οι ενωσίτες θα σταθούν δίπλα στην ομάδα, θα τη στηρίξουν. Ξεκινάμε λοιπόν, φτιάχνουμε μια ΑΕΚ ελκυστική στους τρίτους και καλούμε τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια αγοράζοντας διαρκείας. Ξέρουμε ότι ο κόσμος ΑΕΚ θα είναι κοντά, το έχει αποδείξει. Στα δύσκολα χρόνια ήταν λογικό να λείπει η πλατιά μάζα. Υπήρχαν οι πιστοί φρουροί της Βασίλισσας, όπως εγώ τους λέω. Τώρα, εκτός από αυτούς τους πιστούς φρουρούς, θέλουμε και την πλατιά μάζα. Το σπουδαίο είναι ότι όλοι όσοι εμπλέκονται με την ομάδα ενεργά, στο αγωνιστικό κομμάτι, από τον προπονητή μέχρι τον φροντιστή και από τον πρώτο παίχτη μέχρι τον τελευταίο, γνωρίζουν πολύ καλά από την πρώτη μέρα ότι φέτος θα μιλάμε για μια υπέρβαση διάρκειας.